Είναι ο δρόμος από την περιοχή της Καρδαμούτσας, είναι είσοδος του οροπεδίου ουσιαστικά και το δυτικό κομμάτι. Είναι η περιοχή της Καρδαμούτσας, διακλάδωση που είτε πάμε αριστερά για το Δημαρχείο και τον Τζερνιάδο, είτε πάμε δεξιά για το κάτω μετόχι. Ο δρόμος λοιπόν προς τα δεξιά, προς το κάτω μετόχι και το μοναστήρι της Γυριανής, αυτός ο δρόμος έχει απομονωθεί από την κυκλοφορία. Δεν περνάει δηλαδή, θέλετε να πείτε, ήδη κανένας? Δεν περνάνε οχήματα, ναι. Εξετάζουμε στη συνεργασία με την αστυνομία μήπως δοθεί με περιορισμούς η πρόσβαση. Ναι. Τι ακριβώς παρουσίασε και κρίνατε ότι είναι επικίνδυνο και πρέπει να κλείσει ο δρόμος, κύριε Στεφανάκη? Έχει παρουσιάσει ρογμές στο οδόστρωμα, οι οποίες ρογμές οφείλεται στις εργασίες του Μετροπόντικα που γίνονται για το χάμα του Αποσελέμη. Ναι. Οι ρογμές αυτές διαπιστώθηκαν εχθές από εργάτες, χθες το πρωί. Ναι. Επικοινώνησε ο εργολάβος μαζί μας και ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης έστειλε σχετικό έγγραφο ότι υπάρχει κίνδυνο στο σημείο και θα πρέπει άμεσα να λυθούν τα λοιπά μέρη, να αποκατασταθεί το οδόστρωμα και να προφυλάξουμε τους διερχόμενους από εκεί. Τα αμέσως επόμενα βήματα διαδικαστικά για να ξέρει και ο κόσμος ποια ακριβώς είναι τα έγγραφα τα οποία εστάλησαν, η απαγόρευση της κυκλοφορίας, ναι, η σήμανση, αμέσως μετά αυτοψία. Ναι, τώρα παρατηρούμε, μετράμε από εχθές, μετράμε στο σημείο αυτό εάν εμφανιστούν ξανά νέες ρογμές ή αν μεγαλώσουν οι φυστάμενες και το παρακολουθούμε. Αυτή είναι μια διαδικασία που θα γίνει για τις επόμενες και για αύριο και αναλόγως μετά θα παρέμβουμε. Δηλαδή θα αποψηλωθεί το οδόστρωμα, να τοποθετηθεί καινούριο, θα μπει μπετό, να ενισχυθεί και αναλόγως τώρα... ευχόμαστε να μην είναι μια μεγάλη ζημιά από κάτω, γιατί αν υπάρχει από κάτω σπηλαίωση, έχουμε μεγάλη ζημιά. Μάλιστα. Κρατάμε αυτό, το ευχόμαστε να μην έχουμε μεγάλη ζημιά από κάτω, αλλά στην επιφάνεια τα όποια προβλήματα να παρουσιάζονται, έτσι ώστε να μην υπάρχουν και προβλήματα. Και το λέω, κύριε Δήμαρχε, όχι μόνο για τους ανθρώπους που μένουν στην περιοχή, που βεβαιότατα σας νοιάζει η ασφαλειά τους, αλλά από την άλλη μην ξεχνάμε και τους ξένους επισκέπτες που πηγαίνουν έρχονται από τη συγκεκριμένη περιοχή και προς την Μονή Βυδιανής. Έτσι ακριβώς. Και να υπενθυμίσω ότι έχουμε επισημάνει επανειλημμένως και από τις γραμμές του ραδιοφώνου σας αλλά και με έγγραφα την επικινδυνότητα των παρεμβάσεων που γίνονται στο οροπέδιο και δυστυχώς το είχαμε προφητεύσει ότι θα υπάρχουν ζημιές στον δρόμο. Δυστυχώς επιβεβαιωθήκαμε δηλαδή. Οι μελέτες δυστυχώς που έχουν γίνει είναι ανεπαρκείς. Είναι ανεπαρκείς, το είχαμε καταγγείλει και είχαμε ζητήσει να σταματήσουν οι εργασίες εάν δεν ολοκληρωθούν όλες οι διαδικασίες. Δυστυχώς ο ΑΚ επέλεξε να συνεχίζει τις εργασίες παρά τις απαγορεύσεις που είχαμε δώσει εμείς, με αποτέλεσμα αυτό. Από τον ΟΑΚ τι σας λένε? Ότι έπρεπε να προχωρήσουν για να μην τους προλάβει ο συμφωνάς το κομμάτι των εργασιών.